Ακούστε. Όποιος δεν ανοίγει το διάλογο, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από τους εργαζόμενους, καταλαβαίνω να έχουν αυτή μια πίεση. Παρακαλώ πολύ να μας αφήσουν να κουβεντήσουμε οι υπόλοιποι. Δεν σίγουρα θα συμφωνήσουμε. Η ίδια παράκληση είναι και από εμάς. Ο κύριος Γιάννης μιλάει με τους εργαζόμενους. Καλύτερα μόνο αυτό, δεν θέλω κάμερα. Κάμερα δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Το γενικότερο. Έτσι. Αυτό θα κάνει μια γενική τοποθέτηση για να καταλήξουμε στην ΕΕ. Το θέμα μας είναι η ΝΕΤ. Η ΝΕΤ τώρα δεν είναι. Η ΝΕΤ, όλο το σύστημα. Έτσι. Όσο κάνει μια γενικότερη τοποθέτηση. Αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν γίνεται με το να πειρατούμε μόνο την ανεργία βάζοντας με λογικές οργανικού τύπου συμβέκο ένα σωρό ανθρώπους μόνο και μόνο για να πειρατούμε την ανεργία. Ούτε επιδοτώντας προγράμματα ανεργίας. Γιατί? Διότι η Ελλάδα σήμερα, για να μπορέσει να βγει από το πρόβλημά της, πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Γιγαντιές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό που έγινε εδώ στην Πελοπόννησο είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι λάτρης της Ορεινής Αρκαδίας και είμαι και λάτρης της Πελοποννήσου. Αυτή η ομορφιά δεν μπορούσε κανείς να τη δει παρά μόνο αν πήγαινε, ας πούμε, στην Καρδαμίλη που πήγαινα εγώ με 12 ώρες ταξίδι. Τώρα χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πήγα στην Αθήνα, κατέβηκα σε 1,5-2 ώρες. Κυρίως τους σταυρούς, γιατί άμα μια οικογένεια δεν πάει καλά, αυτοί που φταίνουν είναι οι γονείς. Στο ρόλο των γονέων είναι τα πολιτικά κόμματα και η πολιτική. Ναι, αλλά δεν τους κάνετε τίποτα. Ξέρετε, παιδί, δεν τους κάναμε τίποτα εσύ. Μα συγγνώμη. Όχι, μην πάμε. Όταν πάει ο άλλος και λέει. Τελειώσω τώρα εγώ και μετά, παιδιά, τι θέλετε. Το αν θα πούμε, ελάτε μέσα για τα υπόλοιπα, για τα υπόλοιπα της ανάγκης. Κύριε Καλογιάννη, η ΕΡΤ γιατί έπεσε. Είναι ο λόγος που ψηφίζατε από τη χαμένη δεκαετία του 80, να σου πω τις δικές σου ευθύνες. Για λάθος λόγους. Για λάθος πρόσωπα. Για λάθος λόγους. Συμφωνείτε δηλαδή λόγους. Με τον τρόπο που έκλεισε, γιατί εγώ δεν είμαι εργαζόμενος. Δεν έχουμε φτάσει στο διατάφτα, είμαστε παιδί ακόμα. Σιγά σιγά, είπαμε, τι είπαμε. Αν είναι να μιλάμε τρεις ώρες για το τρεις ώρες, εγώ έχω γεννητή συνήθως, δεν μιλάω τρεις ώρες και δεν έχω πρόβλημα. Εσείς που έχετε αυτή τη στιγμή ένα δικό σας πρόβλημα, μιλάτε τρεις ώρες, τρεις, πέντε, δέκα ώρες, όσο είναι. Στο ναι και στο όχι, στο ναι και στο όχι είναι εύκολο να το ακολουθούμε. Στο επειδή είμαστε τώρα. Δεν τσακωνόμαστε. Είμαστε στο επειδή. Έτσι, στο επειδή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν λύνεται στην Ελλάδα εύκολα, γιατί ο καθένας βλέπει το θέμα του. Είναι λογικό να βλέπει το θέμα του εργαζόμενος, γιατί στο μπροστά του έχει την οικογένειά του. Και σου λέει τι θα γίνει με το παιδί μου, θα πάει στο σχολείο, δεν θα πάει στο σχολείο. Τι θα γίνει, θα έχω να πληρώσω το δάνειο που μπήκα και το πήρα γιατί δεν είχαμε ενεργεία στην Ελλάδα ή δεν το πήρα. Δεν μιλάμε ατομικά. Στο βαθμό που μπορεί να το λύσει, βλέπει όλα τα άλλα. Τι βλέπει λοιπόν αυτός που παίρνει τις αποφάσεις και τόσο σκληρές και καθόλου επιθυμητές για τον καθένα του πάλι όπως είναι. Θα κάνετε ένα διάγγελμα και θα σας πείτε. Εγώ θα σας πω μερικά πράγματα. Αυτό δεν το θέλω. Γιατί τι σας κάνει. Να πω γιατί. Διότι στην Ελλάδα, εγώ δεν θέλω. Στην Ελλάδα οι κάμερες θα κόψουν από τη μια. Θα τα φέρουν όπως θέλουν. Εγώ λοιπόν γράψτε τα όλα για δικιά σας χρήση. Οποιοδήποτε μέσο. Θα κόψει το δεν και θα πάει σε κάτι. Δεν το θέλω αυτό. Κλείσε το, δεν το θέλω. Κλείσε το. Δεν μπορούμε. Μα δεν το θέλω, κυρία μου. Ελάτε μέσα. Συνάντησε μια τώρα. Δεν μα απέτρεψε. Όχι, είναι και αυτό. Λοιπόν, πρέπει να πάμε να απομαστείτε. Αν συμφωνείτε με αυτό. Το θέμα δεν είναι αυτό. Συμφωνείτε να βγάλω εγώ τα παιδιά μου από τις ξένες γλώσσες, ναι ή όχι. Η απάντηση είναι όχι.
Μισό λεπτό. Εάν λοιπόν έχω να επιλέξω με το να φάνε τα παιδιά μου το πρωί ή να πάνε αγγλικά, θα επιλέξω να φάνε τα παιδιά μου το πρωί. Αυτό θα το λέω με λίγα λόγια. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε επιλογές δύσκολες. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ξέρω, εσάς δεν έχετε ψηφίσει, εμάς τα κάνουμε δυστυχώς δύσκολες επιλογές, οι οποίες εσείς τις βιώνετε. Α, σε παρακαλώ, πάτε την κάμερα σου. Σε παρακαλώ, ένα από τα καλά παιδιά της παρέας μου, θα με πάει να πω και το παιδί. Έλα, δεν θέλω. Θα τα πούμε τον υπουργό φορά και θα βγω εγώ. Άρα, εάν μας ραλίψουμε την πρίζα, δεν θα έχουμε ούτε να ζητήσουμε. Την ΕΡΤ γιατί την κλείσατε, κύριε. Μετά θα σου πάω στην ΕΡΤ. Όχι μετά, τώρα θα πάτε. Τα ξέρουμε. 20 λεπτά και δεν μας έχετε πει τίποτα για το πρόβλημα. Δεύτερον, θα σας ακούσω να μου πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι να λένε πίσω. Εντάξει, για να συνεννοηθούμε τώρα. Λοιπόν, εγώ σας λέω λοιπόν, ως οικογενειάρχης τι θα έκανε στο σπίτι μου και ως κυβερνήτης πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Γιατί έτσι πρέπει να το πρόβλημα. Μου λέτε ότι πρέπει να γίνει, μακάρι να μην έκλεινε, θα σας έλεγα. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό, αλλά θα κλείσει. Και έκλεισε. Δεν σου λέω τι επιθυμώ, πώς το λύνω με ενδιαφέρει. Γιατί η δουλειά που μου το αναθέσατε είναι πώς να το λύσω, όχι πώς να το διαχειριστώ, πώς να το συμπονέσω. Λοιπόν, γιατί. Λοιπόν, είπαμε, δεν στεγνόμαστε, δεν τρώμε. Γιατί εισάγουμε 95% του κρέατος που τρώμε. 60% του γάλατος που πίνουμε. Στην Ελλάδα. Και δανειζόμαστε από το εξωτερικό 200 δισεκατομμύρια, 200 δις έχουμε δανειστεί τώρα, για να κάνουμε τι, για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όλοι οι άλλοι λαοί, γιατί εκεί είμαστε τώρα, όλοι οι άλλοι λαοί δανείζονται με 7% για να μας δανείσουν εμάς με ένα για να πληρωθούν οι μισθούς και συντάξεις. Άρα δεν φταίει η ΕΡΤ, παιδάκι μου, γι' αυτό. Ερχόμαστε τώρα, σας είπα λοιπόν, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ για να μας πάει στο ρήμα, Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, είπαμε. Τότε να φύγουμε εμείς από εδώ για να κάτσουμε εκεί, κύριε. Εσύ διόρισες την Αλαμπίδη, εσύ διόρισες την Ειρηνική Κολόγου, εσύ διόρισες την Αλαμπίδη, εγώ πενακουμπί στο Ειρηνική. Άστο. Και πέρα 1300. Ο γιος μου δεν είναι Έλληνας που απολύθηκε. Δύο παιδιά άνεργα. Με δύο πτυχία πανεπιστημιακά, δύο. Και του πάνε βγες έξω από την εταιρεία για 500 ευρώ, πάρα τα ποσά. Και αυτό είναι και ένα πρόβλημα. Άσε μας κάτω. Και εσύ, 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 και εσύ,
με δύο και εσύ πλήρης την έρθει με πετάς τον δρόμο και δείχνεις εσύ και γιατί αφού δεν μπορεί και να τα βάζει να μην πείτε να τελειώσει Gracias.